Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 11 Ιουνίου μέχρι και τις 4 μαζί για να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι τα θέματα είναι αρκετά, είμαστε 2 μέρες μετά τις ευρωεκλογές. Τα αποτελέσματα έχουν βγει και τα κόμματα κάνουν την ανάγνωση του μηνύματος που έστειλαν οι πολίτες. Η χώρα συγκλονίζεται από ένα έγκλημα στιγερό κατά ενός 11χρονου παιδιού, σεξουαλικής φύσεως έγκλημα, κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, αλλά πραγματικά δεν ξέρουμε κατά πόσο συγκλονισμένοι πραγματικά είμαστε απέναντι σε αυτό που έχει συμβεί. Τοπικά υπάρχει και εδώ, όπως και σε όλη τη χώρα, το κύμα καύσωνα που μας απασχολεί, γιατί οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές και θα μείνουν ιδιαίτερα υψηλές κατά πως δείχνουν οι προγνώσεις μέχρι και την Πέμπτη. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για το πώς θα κινηθούμε, ιδιαίτερη προσοχή στα σχολεία, θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια στη συνέχεια. Αλλά η μέρα δεν ξεκίνησε καλά γιατί είχαμε και μία εκδήλωση πυρκαγιάς στο Γάζωρο, τηλεφωνικά μέσω Skype σύνδεση έχουμε τη συνάδελφο τη Βαΐα Τιβαΐδου που βρίσκεται στο σημείο. Βαΐα, καλησπέρα. Βούλα, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στον Γάζωρο, σε μια πευκόφητη περιοχή όπου υπήρχε μια φωτιά. Να σας πω την αλήθεια, τώρα έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ήρθαν όμως πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ακόμη έρχονται, όπως και οι υδροφόρες του Δήμου Νέας Ζύχνης φυσικά και του Δήμου Εμμανουήλ Παπά που ήρθε εδώ προκειμένου να βοηθήσει το έργο της πυροσβεστικής. Είναι εδώ από το Δασαρχείο των Θερών, είναι εδώ από την Θεσσαλονίκη πυροσβεστικές δυνάμεις. Είδα ότι πέρασε ο διοικητής στρατηγός Κεντρικής Μακεδονίας. Γενικώς η φωτιά, αν ξεσπούσε βούλα αυτή την ώρα που έχει και άνεμο, θα είχε περάσει στην παλιά Ζύχνη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο δηλαδή από εδώ που είμαστε. Ευτυχώς την ώρα που ξέσπασε δεν έπνεαν άνεμοι και εντοπίστηκε και πάρα πολύ γρήγορα. Αχ, να σας πω ότι έρχεται και ο στρατός αυτή την ώρα για βοήθεια φαντάζομαι. Αν και η φωτιά, όπως σας είπα αρχικά, έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά έχουν ενημερωθεί ήδη όλες οι δυνάμεις για να βρίσκονται εδώ, επειδή η περιοχή είναι πευκόφητη, υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης, οπότε θέλουν από πλευράς πυροσβεστικής που έχει και το γενικό έλεγχο, την μεγάλη επιχείρηση δηλαδή αυτή η κατάσβεση, θέλαν να ενημερώσουν τους πάντες. Θα σας πω επίσης πως συνεδράμουν και 2 καναντέρ στην κατάσβεση της φωτιάς. Ήδη έχουν κάνει τις 4 πρώτες ρήψεις και ξαναπεριμένουμε να έρθουν τα κανατέρ για να ρίξουν νερό. Ναι, γιατί πάνε στα κερδίλια στη θάλασσα για να εφοδιαστούν και γυρίζουν πίσω. Ακριβώς, πηγαίνουν στη θάλασσα για να γυρίσουν. Θέλουν περίπου 11-12 λεπτά, όπως είδα και πριν, για να πάνε και να έρθουν. Πάντως η επιχείρηση φαίνεται πως είναι οργανωμένη πάρα πολύ καλά και από πλευράς Δήμου Νέα Ζύχνης, να σας πω πως είναι εδώ τα εξκαφικά τους μηχανήματα, είναι εδώ αντιδήμαρχοι, είναι όλοι όσοι μπορούν να βοηθήσουν, είναι εδώ ο δήμαρχος ο κύριος Μπόζης που βρίσκεται εδώ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι οι κάτοικοι του χωριού Βούλα ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο να βοηθήσουν κι αυτοί με τα μηχανήματά τους, να βοηθήσουν κι αυτοί, ήταν οι πρώτοι που πήγαν τους πυροσβέστες στο σημείο, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως οι κάτοικοι εδώ είναι αυτοί που γνωρίζουν την περιοχή καλύτερα. Βέβαια, σπιθαμή προς σπιθαμή ξέρουν πού ακριβώς να πάνε, πώς να τους οδηγήσουν στο σημείο. Ακριβώς. Mm-hmm. Τους έφτασαν στο σημείο πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό ήταν και το βασικό για να μπορέσουν να περιορίσουν πάρα πολύ γρήγορα την φωτιά. Να μπορέσουν δηλαδή να την θέσουν υπό έλεγχο, τουλάχιστον να την οριοθετήσουν, θα πω για αρχή. Και έτσι όλα τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχουν πάει καλά. Ελπίζω αυτός ο άνεμος που έχει βγει τώρα να μην δυσχεραίνει την κατάσταση. Πιστεύω ότι ήδη οι πυροσβέστες έχουν ολοκληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κατάστασης της φωτιάς. Οπότε τώρα το χρέος τους είναι να την θέσουν υπό έλεγχο και σίγουρα να περιμένουν να την θέσουν δηλαδή υπό πλήρη έλεγχο με την έννοια την σβήσουν και απλά και να περιμένουν... Υπό επιτήρηση για να μην αναζωπηρωθεί κάποια εστία. Ακριβώς, αν υπάρχει αναζωπήρωση, γιατί όταν λέμε ότι έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο εννοούμε ότι έχει κατασβεστεί και απλώς περιμένουμε τυχόν αναζωπηρώσεις. Έχει πάρα πολλές δυνάμεις εδώ της πυροσβεστικής, ενώ να σας πω πως είχαμε και 2 άτομα τα οποία διεκομίστησαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Τι συνέβη? Φαίνεται πως ήταν 2 μελισσοκόμοι. Ο ένας σίγουρα ήταν μελισσοκόμος, εικάζω, και ο δεύτερος, τουλάχιστον
όπως μου έχουν πει και εδώ ο αντιδήμαρχος αλλά και κάτοικοι, εδώ που είμαστε έχει μερίσια. Προσπάθησαν να τα σώσουν για να μην φτάσει η φωτιά εκεί. Ήταν εδώ, κάναν κάποιες εργασίες, δεν ξέρω ακριβώς να σας πω. Ο ένας υπέστη κάποια εντάγματα στο πόδι του και ο άλλος φαίνεται πως λόγω της ζέστης, της πάρα πολύ έντονης ζέστης, είχε κάποιες ζαλάδες, δεν ένιωσε πάρα πολύ καλά και μια δυσφορία. Και οι δύο με το ίδιο ασθενοφόρο διακομίστησαν αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο των Αστερών για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για τον νεκραυματία, σαφώς χρειάζεται κάποια παραπάνω περίθαλψη. Βαΐα, η φωτιά πλησίασε τα μελίσια τελικά? Από εδώ ξεκίνησε. Α, από εκεί ξεκίνησε. Από εδώ ξεκίνησε. Έχουμε εικόνα για την έκταση. Είδα σε κανένα δυο, έτσι, τρεις κυψέλες να έχει πάρα πολύ έντονη φωτιά. Οι υπόλοιπες δεν φαίνεται ότι έχουν καεί, αλλά είναι ένα από τα σημεία από τα οποία ξεκίνησε η φωτιά. Έχουμε εικόνα για την έκταση, Βαΐα? Αυτή τη στιγμή όχι, Βούλα, δεν έχω εικόνα να σας δώσω για την έκταση. Δεν με έχει ενημερώσει κανείς, νομίζω ότι επειδή ακόμη δεν είναι κατέληξη. Βέβαια, ναι, τώρα έχουν επικεντρωθεί όλοι στην κατάσβεση και να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Και είναι αυτό που είπες, ευτυχώς βρισκόμαστε στο αυτό το σημείο, γιατί ο αέρας σίγουρα δεν είναι σύμμαχος σε μια τέτοια επιχείρηση. Ο αέρας ξεκίνησε τώρα, έχει κάνει ένα μισάωρο περίπου, 20 λεπτά που ξεκίνησε να φυσάει ένα πιο έντονο αεράκι. Αυτό τουλάχιστον όπως μου είπαν εδώ οι άνθρωποι, αν γινόταν νωρίτερα. Περνάνε και άλλα αεροπλάνα να σας πω αυτή την ώρα. Αν λοιπόν γινόταν νωρίτερα και είχαμε αυτή την ένταση της φωτιάς νωρίτερα, τότε θα είχαμε και άλλη διάσταση στο κομμάτι της φωτιάς. Τυχώς η φωτιά ξέσπασε όταν δεν έπνεε καθόλου άνεμος, διευκολύνοντας το έργο των πυροσβεστών οι οποίοι ήρθαν πρώτοι. Ωραία, Βαΐα, σε ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Θέλετε να σας δώσω τον δήμαρχο, τον βλέπω κάπου εδώ μπροστά μου. Μισό λεπτάκι να δω, μιλάει στο τηλέφωνο σας για να πούμε στον δήμαρχο να μας να πει και αυτός από τη μεριά του τι έχει γίνει. Έχω τον αντιδήμαρχο εδώ δίπλα μου. Αντιδήμαρχε, θα δώσετε λίγο μια συνέντευξη. Είναι η Βούλα η Αγκαθά ή η απευθεία του δίπλα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Για πείτε μας πώς είναι η κατάσταση εκεί. Η κατάσταση είναι σε έλεγχο από ό,τι ξεκίνησε το πριν 2-3 ώρες. Και ρίχνουν τα αεροπλάνα, μόλις έγινε μια ρήψη με αεροπλάνα. Την έχουν φέρει σε πλήρη έλεγχο, πιστεύω, σε μερικό έλεγχο μάλλον την φωτιά. Και συνεχίζουν. Εδώ οι πυροσβεστικοί είναι με τουλάχιστον 15 οχήματα. Εμείς σαν Δήμος εδώ τους προμηθεύουμε με νερό και ό,τι άλλο χρειαστεί. Αντιδήμαρχε, ήταν μεγάλη η φωτιά από όταν ξεκίνησε, γι' αυτό κινητοποιήθηκε τόσο σύντομα και όλος αυτός ο μηχανισμός. Η κινητοποίηση ήταν πάρα πολύ δυνατή, η φωτιά ήταν μεγάλη. Μάλλον ξεκίνησε από κάποιους που είχαν κάποια μερίσια εδώ δίπλα. Ένα τυχερό είχαμε που δεν είχαμε τον αέρα, όπως έχει αυτή τη στιγμή. Αν δεν υπήρχε ο αέρας, όπως είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι η ζημία θα ήταν τεράστια. Πάντως είδαμε ότι αμέσως ανταποκρίθηκαν και αεροσκάφη για ρήψεις νερού από αέρος. Από την Αθήνα, παιδιά, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο αυτούς. Δηλαδή ο Δήμαρχος πήρε τηλέφωνα όλοι, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ήρθαν τρία αεροπλάνα και την έλειψαν τη φωτιά. Δηλαδή αμέσως, σε μισή ώρα, σβήστηκε η φωτιά. Δηλαδή όσο... Πολύ γρήγορα και ακόμη τα αεροπλάνα συνεχίζουν να κάνουν ρήψεις. Ναι, μόλις έγινε ρήψη, έχουν κάνει γύρω στις 8 ρήψεις μέχρι τώρα και δεν ξέρω αν θα... Και θα συνεχίσουν, ναι, μέχρι θα συνεχίσουν να κατασβεστεί εντελώς. Αντιδήμαρχε, εκεί υπάρχουν και μηχανήματα του Δήμου, μας είπε η Βαΐα. Βεβαίως, έχουμε τρία τσιμπή, είναι το Κρέτερ, οι δύο υδροφόρες. Από το Δήμο Εμμανουήλ Παπά, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο εκεί που μας έστειλε την υδροφόρα του. Όλοι είναι εδώ εργάτες του Δήμου, όλοι εδώ, είμαστε όλοι επί φυλακή. Όλοι επί ποδός, ναι, για να... Εγώ ήθελα να πω ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο παιδιά, ευχαριστώ στην πυροσβεστική. Και αντιδήμαρχε, πείτε μας και σε ποιο σημείο ακριβώς του Δήμου είναι η φωτιά. Είναι το τοπικό διαμέρισμα Γαζόρου και είναι ο λόφος του Αϊθανάση. Ένα παραδοσιακό μέρος εδώ, εμείς εγώ και επειδή είμαι από εδώ, το Γάζερο. Αυτοί που μας ακούνε το ξέρουν το σημείο. Εδώ είναι ο Αϊθανάσης που γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Είναι χώρος αναψυχής για τους δημότες. Είναι ένα σημείο για όλη την περιοχή και γενικά όλο το δασίλειο εδώ κάτω που προστατεύει όλη την περιοχή από εδώ κάτω. Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση, για την επικοινωνία. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Όλα να πάνε καλά.
Και εμείς βλέπουμε, συνεχίζουμε να βλέπουμε τα πλάνα που μας έστειλε η συνάδελφος η Βαΐα Ιβοίδου από το σημείο εκεί στο Γάζαρο, στην περιοχή του Γαζόρου, στον Άγιο Αθανάσιο, όπως μας είπε και ο αντιδήμαρχος. Έχει τεθεί υπό έλεγχο, είναι σε καλό σημείο η επιχείρηση. Ας ελπίσουμε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση, γιατί πραγματικά οι συνθήκες σήμερα και για τις επόμενες δύο ημέρες θέλουν πολύ προσοχή και από τους πολίτες, αλλά πρέπει σε επιφυλακή να είναι και όλος ο κρατικός μηχανισμός για να επέμβει σε περιπτώσεις όπως αυτή που συνέβη σήμερα πριν από λίγες ώρες στο Γάζορο. Θα αλλάξουμε θέμα και θα παραμείνουμε στο θέμα του καύσωνα. Τα σχολεία άλλα λειτουργούν το ολοήμερο, άλλα όχι. Θα τα δούμε σε ποιους δήμους συμβαίνει και τι. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά την πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την κυρία Ειρήνη Ζαπάρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και για πείτε μας πώς έχει η κατάσταση σήμερα στην πρωτοβάθμια. Υπάρχει ένα πρόβλημα λόγω καύσωνα. Ναι, χθες το βράδυ, όπως ξέρετε, βγήκε η απόφαση του Δήμου Σερών σε συνέχεια του Δήμου Συνδικής της Ηράκλειας για την αναστολή λειτουργίας των ολοημέρων μέχρι και την Πέμπτη. Από το πρωί υπήρχε έτσι ένας κύκλος συζητήσεων, γιατί πραγματικά η κατάσταση στα δημοτικά σχολεία είναι τραγική. Όσα τη σκέφτηκα εγώ σήμερα, οι συνθήκες ήταν πράγματι πάρα πολύ δύσκολες. Ξέρω ότι ο Δήμος Σερών να σκεφτόταν να τροποποιήσει την απόφασή του, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση. Οπότε ισχύει αυτό το οποίο ξέραμε από την χθεσινή τους ανακοίνωση. Και αφορά μόνο στη λειτουργία των ολοήμερων. Η αναστολή αφορά, ναι, μόνο τη λειτουργία των ολοημέρων. Δηλαδή τα σχολεία λειτουργούν κανονικά στην πρωινή τους μπάτια μέχρι τις 1 και 4. Και όταν μας λέτε ότι η κατάσταση είναι τραγική μέχρι τις 1 και 4, δεν είναι? Κοιτάξτε λίγο, εμένα αν με ρωτήσετε προσωπικά, ασφαλώς και είναι, αυτό mm-hmm. σας είπα. Ελάχιστα σχολεία έχουν την υποδομή για κλιματιστικά. Έχουν κάποια σχολεία, έχουν κλιματιστικά κάποια σχολεία, κάποιες αίθουσες. Ακόμη και στις μεγάλες σχολικές μονάδες και στα σύγχρονα κτίρια, κλιματιστικά θα βρούμε σε μία ή σε δύο αίθουσες, mm-hmm. όχι παραπάνω. Και μιλάμε για μεγάλα δημοτικά σχολεία, τα οποία έχουν 12 τμήματα ή 10. Και στα υπόλοιπα πώς αντιμετωπίζεται ο καύσωνας και οι μέρες οι ζεστές? Υπάρχουν οι ενεμιστήρες, οι οποίοι πραγματικά όμως δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Οι θερμοκρασίες σήμερα μετά τις 11 ήταν πραγματικά πάρα πολύ ψηλές. Κατά την άποψή μας, την οποία την καταθέσαμε, θα έπρεπε τουλάχιστον η λειτουργία των σχολείων να είναι αύριο μέχρι κάποια στιγμή γύρω στις 11.30. Θα περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση του Δήμου. Αυτό ωστόσο, κυρία Ζαπάρα, προκαλεί και κάποια προβλήματα στις οικογένειες των μαθητών. Σίγουρα. Και αυτός ήταν και ο λόγος που όλοι προβληματιστήκαμε, και γι' αυτό το λόγο η απόφαση χθες βγήκε αργά το απόγευμα. Όμως η αλήθεια είναι ότι παρά την αναστάτωση που μπορεί να προκληθεί σε κάποιες οικογένειες, νομίζω ότι όλοι οι γονείς, αν προβάλλουν την υγεία των παιδιών τους, θα καταλάβουν ότι η παραμονή τους σε σχολικές αίθουσες, οι οποίες έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες και καμία δυνατότητα δροσιάς, σαφώς δεν είναι για το καλό των παιδιών τους. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες ότι ακόμη και σε γιορτές που έγιναν σήμερα σε πρωινές ώρες, υπήρχαν περιστατικά λιποθυμίας μαθητών. Περιστατικά λιποθυμίας. Δεν σχολιάζω τις ρινοραγίες που είναι η καθημερινότητα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Ναι. Υπάρχει, ναι, πρόβλημα. Οι γονείς ενημερώνονται το πρωί, ωστόσο, όταν μου λέτε ότι χθες το βράδυ αργά ελήφθη η απόφαση, οι γονείς ενημερώθηκαν. Οι γονείς ενημερώνονται όσο συντομότερα, στο συντομότερο χρονικό διάστημα που μπορεί να ενημερώσει και ο διευθυντής. Όταν λοιπόν η απόφαση του Δήμου Σερών βγήκε χθες το απόγευμα γύρω στις 8.30, αν δεν κάνω λάθος, καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μια κινητοποίηση από εμάς, σαν σύλλογος εκπαιδευτικών, να ενημερώσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται τους διευθυντές, ώστε και αυτοί να στείλουν τα αντίστοιχα μηνύματα στις οικογένειες,
Φυσικά υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Mm-hmm. Γι' αυτό και δική μου παράκληση ήταν, αν υπάρξει κάποια τροποποίηση στην απόφαση των Δήμων, αυτή να κοινοποιηθεί όσο γίνεται πιο άμεσα για να προλάβουν και οι γονείς να ενημερωθούν από εσάς, αλλά και από τους διευθυντές των σχολείων. Ναι, γιατί όπως είπαμε και πριν, είναι ένα θέμα για το πώς θα διαχειριστεί η κατάσταση για όσους εργάζονται. Και μέχρι χθες ξέρανε ότι το παιδί θα είναι μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα στο σχολείο, ενώ τώρα σήμερα πρέπει να τα παραλάβουν πολύ νωρίτερα. Σίγουρα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτόν τον ανθρώπινο παράγοντα και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογήσουμε σοβαρά οι εκπαιδευτικοί γονείς και οι ευρύτεροι φορείς της πόλης και του νομού φυσικά, γιατί δεν αναφερόμαστε μόνο στα σχολεία του ή της πόλης. Ναι, σε όλους τους δήμους έχει ληφθεί ανάλογη απόφαση. Μόνο στο Δήμο Βυσαλτίας νομίζω δεν έχει ληφθεί απόφαση για αναστολή, αλλά σε συνεννόηση με τον Διευθυντή. Όχι, όχι, είναι και άλλοι Δήμοι. Οι γονείς. Λοιπόν, απόφαση έχουν εκδώσει μόνο ο Δήμος Ηράκλειας της Δικής Κεφερών. Ναι, επειδή επικοινώνησα με τον Δήμο Βυσαλτίας, ξέρω ότι δεν έχει προβεί δήμαρχος αναστολή το όλο ημέρο. Ο Δήμος Βυσαλτίας δεν έχει εκδώσει καμία απόφαση, όπως και ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά και ο Δήμος Νέα Δίκη και της Αμφίπολης. Mm-hmm. Η Αμφίπολη έλαβε για σήμερα απόφαση και θα εξετάσει το ενδεχόμενο αύριο τι θα συμβεί. Πάντως, ναι. Όπως και να έχει η κατάσταση, το πρόβλημα που παραμένει είναι ότι οι αίθουσες δεν κλιματίζονται και ότι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει υψηλές θερμοκρασίες πολύ πριν την αρχή του καλοκαιριού, θα έπρεπε ίσως να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη και αν όχι τα κλιματιστικά, τουλάχιστον κάθε αίθουσα να έχει έναν, δύο, τρεις, δεν ξέρω, ανάλογα και με τα τετραγωνικά της αίθουσας, ανεμιστήρες. Φυσικά αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται ένα μείζον θέμα, αυτό της κτηριακής υποδομής και του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων. Στην πραγματικότητα λοιπόν αυτό θα πρέπει να ήταν το κύριο μέλημά μας. Σε μια χώρα που γνωρίζουμε ότι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, θα έπρεπε τα σχολεία να είναι εξοπλισμένα με κλιματιστικά και με ανεμιστήρες. Όμως από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή πρέπει να διαχειριστούμε μία άλλη πραγματικότητα, θα πρέπει να βρούμε μία λύση τουλάχιστον για τις μέρες που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές. Υπάρχουν αποφάσεις σε άλλους δήμους για πλήρη αναστολή λειτουργίας των σχολείων για τις επόμενες δύο μέρες, όπως επίσης έχει βγει και για την περιφέρεια Αττικής, ότι δεν θα λειτουργήσουν καθόλου. Καθόλου, δηλαδή ούτε το πρωινό ωράριο, το κανονικό. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό ναι, είναι στην ευχέρεια του κάθε δημάρχου να προχωρήσει αυτή την απόφαση. Το θέμα είναι να υπάρχει συνεννόηση με τις διευθύνσεις. Δεν νομίζω ότι οι αποκλίσεις στις τιμές της θερμοκρασίας είναι πολύ μεγάλες. Δεν είναι, ίσως όχι. Να υπάρχει. Έχετε μια δίκιο. Κεντρική απόφαση από το Υπουργείο. Από το Υπουργείο. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Αφού δεν έχει όμως προκύψει. Δηλαδή τις ορεινές και οι ορεινές περιοχές, πιστεύω ότι οι αποκλίσεις στις θερμοκρασίες είναι πολύ μικρές και υπάρχει και αυτό που λέμε ότι άλλη είναι η πραγματική θερμοκρασία και άλλη είναι η αισθητή. Γιατί φυσικά συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες όπως η υγρασία. Ακριβώς. Είναι οι μέρες που και η αφρικανική σχόνη μπορεί να επιδράσει στην ατμόσφαιρα μέχρι και στη χώρα μας. Οπότε η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι θέματα, όπως είπατε, που θα έπρεπε ίσως να τα δει το Υπουργείο. Ωστόσο, τώρα πρέπει να πορευτούμε έτσι. Κρατάμε ότι γίνεται αναστολή λειτουργίας των ολοήμερων στους δήμους που μας αναφέρεται. Είναι εκπαιδευτική κοινότητα, πραγματικά, γιατί τα παιδιά σας είναι παιδιά μας. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρίσκονται σε χώρους ασφαλείς. Όσο γίνεται με συνθήκες δροσιά και εξαερισμού. Όμως δεν μπορούμε να παρακάμψουμε όλη αυτή την δυσκολία στην πολύωρη παραμονή των παιδιών. Βέβαια, γιατί ακόμη δεν μπορούν να μείνουν, θα πρέπει να είναι καθυλωμένα μέσα στην τάξη και τα κτίρια πλέον έχουν ζεσταθεί, έχουν υπερθερμανθεί. Δεν μπορούν εύκολα να τροφιστούν. Mm-hmm. Και ακόμη και αν βρισκόμαστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, έστω και μία και δύο μέρες να υπολείπονταν, πάλι θα ήταν δύσκολες σε τέτοιες συνθήκες, η αλήθεια είναι. Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
Κυρία Ζαπάρ, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα και τις επόμενες ημέρες, βέβαια. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια. Εμείς θα περάσουμε σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και θα παραμείνουμε στο θέμα του καύσωνα. Με τον αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Αντιπεριφέρειας Ερών θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Κώστα Αργυρίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Και κύριε Αργυρίου, βλέπουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση και στο νομό μας. Πυρκαγιά είχαμε σήμερα στο Γάζωρο και οι συνθήκες είναι δύσκολες. Ακριβώς. Υπάρχει σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ξεκίνησε από σήμερα καύσωνας, υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα αύριο και μεθαύριο θα είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουν την κορύφωση του καύσωνα. Και την Παρασκευή, το μεσημέρι και μετά υπάρχει το ενδεχόμενο για κάποιες καταιγίδες εδώ στην περιφερειακή και στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι, όπως σας είπα, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη είμαστε σε επιφυλακή τόσο η περιφερειακή ενότητα Σερών όσο και η Δήμη της περιφερειακής ενότητας Σερών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ο κόσμος θα πρέπει να είναι προσεκτικός όσον αφορά τις μετακινήσεις τους και τις δραστηριότητες που κάνει κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Λίγο υπομονή και πιστεύω όλα να εξελιχθούν ομαλά. Από εκεί και πέρα είδα και το είχατε και στην αρχή του δελτίου σας. Το ρεπορτάζ από το Γάζωρο. Για τη φωτιά στο Γάζωρο. Ναι, μας μετέφερε η Βαΐα Ευαΐδου, ναι. Ναι, την Κυριακή είχαμε την φωτιά στην Αμφίπολη. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σκεφτείτε ότι η επικινδυνότητα τώρα είναι μέση. Υπάρχει περίπτωση αύριο μεθαύριο να δούμε και κάποιο κίτρινο σε κάποια περιοχή των Σερών, δηλαδή να έχουμε υψηλή επικινδυνότητα. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεν ανάβουν για κανένα λόγο φωτιά στην Ήπεθρο, έτσι. Η επικινδυνότητα, κύριε Αργυρίου, την αστυνομία ή το 112 παίρνουν τηλέφωνο. Η επικινδυνότητα που αναφέρατε δεν έχει σχέση μόνο με τη θερμοκρασία. Πρέπει να συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Ναι, φυσικά. Έχει σχέση και με τους ανέμους. Αυτά βγαίνουν από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα στις 12.30 ώρα βγαίνουν χάρτες. Μόλις μας έρχεται από την Γενική Γραμματεία το διαβάζουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στους Δήμους για να είναι σε ετοιμότητα. Φυσικά σας είπα ότι σήμερα ο χάρτης όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Σερών είναι βαμμένος μπλε, δηλαδή υπάρχει μέση επικινδυνότητα. Από κίτρινο ξεκινάμε σε αυξημένη επιφυλακή να είμαστε όταν ο χάρτης βάφεται κίτρινος. Και φυσικά όταν έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο υπάρχουν ισχύουν και οι αποφάσεις των αντιπεριφερειών περί απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε κάποιες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Σερών. Κυρίως δασικές. Ναι, είναι η περιοχή που μας έχει δώσει τέτοια υπεροδοστική υπηρεσία σε αυτές τις περιοχές. Οι αποφάσεις βέβαια του αντιπεριφερειάρχη υπάρχουν στο site της περιφερειακής ενότητας Σερών. Οι πολίτες μπορούν να τις δουν και ούτως ή άλλως όταν φτάσουμε σε τέτοιο σημείο ο χάρτης να βαφτεί πορτοκαλί σε κάποια από τα δασαρχεία ή της Νιγρίτας ή του Σιδεροκάστρου ή των Σερών ενημερώνουμε τον κόσμο και με δελτίο τύπου που βγαίνει από την αυτογραφή του αντιπεριφερειάρχη. Πάντως ο κίνδυνος τώρα είναι οι πυρκαγιές, γι' αυτό ανησυχούμε. Φυσικά, ο κίνδυνος είναι οι πυρκαγιές. Τώρα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου δεν λέμε τίποτα άλλο, απλά ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός όσον αφορά τις φωτιές. Για κανένα λόγο δεν ανάβουμε φωτιά στην Ήπεθρο. Ναι, πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, να το εμπεδώσει. Ότι δεν υπάρχει κανένας πραγματικά λόγος να ανάβουμε φωτιά. Πέρα από τα πρόστιμα, δηλαδή είναι και αυτό ένα αντικίνητρο, αλλά πέρα από αυτά προέχει η ασφάλεια των πολιτών
και το αγαθό της ζωής. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε και να καταλάβουν όλοι ότι ούτε για αγροτικές εργασίες, ούτε για κανέναν άλλο λόγο δεν ανάβουμε τέτοια περίοδο φωτιές. Και λίγο υπομονή από τον, να κάνει ο κόσμος, έτσι. Μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας μέχρι τις 10 η ώρα, που τουλάχιστον η θερμοκρασία θα είναι νορμάλ. Από εκεί και πέρα, καλό είναι οι ηλικιωμένοι κυρίως να προσέχουν, mm-hmm. όπως και τα βρέφη, τα παιδιά, έτσι. Μετά όταν πέφτει ο ήλιος από τις 8 η ώρα και μετά, μπορούμε να βγούμε έξω, να κάνουμε τον περίπατό μας, έτσι, να απολαύσουμε τις βόλτες μας. Ωραία. Κύριε Αργυρίου, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε βέβαια να είμαστε σε επικοινωνία για να βλέπουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση και μακάρι να μην ανέβουμε σε επίπεδο που μας είπατε στα χρώματα, να παραμείνουμε στο μπλε και όλα να πάνε καλά. Βέβαια έχουμε μακρύ καλοκαίρι μπροστά, αλλά στο ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα, να πάμε και πάλι, να επανέλθουμε μάλλον στο σχολικό, γιατί εκτός από τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει ληφθεί απόφαση από τους περισσότερους δήμους για αναστολή των ολοήμερων, υπάρχουν και τα σχολεία της δευτεροβάθμιας, εκεί όπου τελειώνουν τώρα οι εξετάσεις, τελειώνει η περίοδος εξετάσεων, ωστόσο αύριο έχουμε πανελλαδικές, οπότε θα πρέπει οι μαθητές να δώσουν τα μαθήματα σε μια δύσκολη έτσι, κατάσταση. Το Υπουργείο έχει εκδώσει οδηγίες για το πώς να αντιμετωπιστεί. Το θέμα είναι να υπάρχουν ανεμιστήρες στις αίθουσες, να δοθούν στους μαθητές δροσερά νερά και χυμή, αν υπάρχει δυνατότητα. Θα δούμε αν έχει προβλέψει κάτι, αν έχουν προβλέψει κάτι και οι Δήμοι. Γιατί, όπως είπαμε, τα σχολεία δυστυχώς δεν διαθέτουν κλιματισμό. Ελάχιστες αίθουσες, όπως μας είπε πριν και η κυρία Ζαπάρα. Τα υπόλοιπα πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με ανεμιστήρες στην καλύτερη περίπτωση. Βέβαια, μας είπαν ότι και ένα σχολείο έχει καλέσει τους μαθητές, θα το δούμε αυτό αν ισχύει, να φέρουν ανεμιστήρες αν έχουν, θα το δούμε στη συνέχεια. Θα περάσουμε όμως τώρα να μιλήσουμε ευθύς αμέσως για το θέμα που αναφέραμε στην αρχή του δελτίου για τη φωτιά στο Γάζορο, να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Παντελή Μπόζη. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δήμος Νέας Ζύχνης, και στο Γάζορο είχαμε σήμερα μία φωτιά. Ναι, μια δύσκολη μέρα εδώ και για... γενικά και για την πυροσβεστική, αλλά ευτυχώς ενήργησαν άμεσα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και την πυροσβεστική ότι ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα των δημοτών εδώ σε μια περιοχή η οποία είναι κυρίως από πεύκα και αυτό ήταν το δυσκολότερο. Ενήργησαν και με επίγεια αρκετά μέσα τώρα αυτή τη στιγμή, περιορίσανε τη δουλειά, αλλά και με ένα αέρια μέσα. Και αυτό είναι το ευχάριστο, ότι περιορίστηκε αυτή τη στιγμή η αιστεία, είναι ελεγχόμενη από ό,τι μας λέει και η πυροσβεστική. Ήταν σε μια δύσβατη περιοχή, κυρίως με πεύκα, και αυτό ήταν που προβλημάτισε όλους μας και ενήργησε άμεσα η πυροσβεστική και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Δήμος από πλευρά και ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά με ό,τι μέσα μπορούσε, με υδροφόρες ενήργησαν έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το έργο της κατάρτισης στην πυροσβεστική. Πάντως οι δυνάμεις παραμένουν, Δήμαρχε, στο σημείο. Οι δυνάμεις παραμένουν και θα συνεχίσουν να παραμένουν. Οι μέρες είναι δύσκολες. Φοβάται η πυροσβεστική οποιαδήποτε αναζωπήρωση. Ήδη, για να πω, από το που ξεκίνησε ήδη η φωτιά πριν περίπου ένα τρίωρο, είναι ακόμα εδώ και κάνει ρήψη νερού. Και θα γίνεται συνεχώς ρήψη νερού. Φοβούμενοι στην οποιαδήποτε αναζωπήρωση. Δήμαρχε, γιατί έχουμε... Είναι μια... με πεύκα και αυτό είναι που προβληματίζει περισσότερο. Και όπως μας είπε και η Βαΐα πριν, έχει αρχίσει να φυσάει και ένα αεράκι που έτσι προκαλεί ανησυχία. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν είχαμε τον αέρα εκείνο που θα μας δημιουργήσει το μεγάλο πρόβλημα. Τώρα βγήκε ένα αεράκι, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, ό,τι λέγεται και από την περιοριστική, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πιστεύω ότι η κατάσταση θα γίνει σύντομα, αλλά δεν θα μπορέσουν να φύγουν από το οι επίγειες δυνάμεις, γιατί χρειάζεται συνεχώς ρήψη νερού σε μια περιοχή η οποία είναι κυρίως με πεύκα. Είναι, ναι, όπως βλέπουμε και από τα πλάνα, έχει ένα δάσος πίσω από την περιοχή που βλέπουμε να είναι οι υπηρεσίες, είναι οι υδροφόρες. Είναι ένα δάσος το οποίο εκτείνεται από τα όρια του Γαζόρου, φτάνει μέχρι την Παλιά Ζύγνη και φτάνει μέχρι
μπορώ να πω στα όρια του, της Αναστασιάς, εδώ του Αγίου Χριστοφόρου, μια περιοχή η οποία είναι ο πνεύμονας εδώ της περιοχής. Γεια σας. Ναι, βλέπουμε και τα αεροσκάφη. Ναι, που... γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην περιοχή παρέμβασης. Ήρθε και ο υποδιοικητής προσβεστικής από Θεσσαλονίκη, ο διοικητής της 10ης ιεραρχίας εδώ του στρατού. Προσπαθούμε όλοι με οποιοδήποτε μέσο μπορούμε να βοηθήσουμε, έτσι ώστε το έργο της κατάσβεσης από την πλευρά της προσβεστικής να γίνει πιο γρήγορα. Δήμαρχε, έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση και πολύ σύντομα, και ίσως αυτό δεν επέτρεψε και το να επεκταθεί η φωτιά παραπάνω. Ναι, αυτό φάνηκε, ότι έγινε γρήγορη η επέμβαση και της πυροσβεστικής και των κατοίκων εδώ του Γαζόρου, οι οποίοι ενήργησαν άμεσα, και πρέπει να τους συγχαρώ ότι δεν άφησαν κανένα περιθώριο, ειδοποιήθηκαν γρήγορα και η πυροσβεστική και η αστυνομία, και η ίδια η πυροσβεστική ενημέρωσε γρήγορα και έγινε η επέμβαση με ένα αέρια μέσα, και αυτό ήταν το πιο ενθαρρυντικό, ότι στην περιοχή όπου εκτείνεται κυρίως είναι ένα ρέμα και ήταν δύσκολη η παρέμβαση από τα επίγεια μέσα. Τα ένα αέρια ήταν αυτά τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ. Ευτυχώς. Ευτυχώς ήταν στη διάθεσή μας, ναι. Και οι ρήψεις μέχρι πριν από λίγο που μιλήσαμε συνεχίζονταν. Και το θέμα είναι τώρα να τεθεί και σε επιτήρηση η φωτιά, να μην έχουμε καμία τυχόν αναζωπήρωση. Ναι. Συγγνώμη, αλλά επειδή υπάρχει μια. Ναι, ναι, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας αποδεσμεύσουμε. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Ωραία. Θα έχουμε τα νεότερα, τα οποία θα είναι και η κατάσταση. Ωραία, Δήμαρχε, καλή δύναμη, να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Και να επιστρέψουμε τώρα σε αυτό το θέμα που σας είχα πει λίγο πριν, για το τι θα συμβεί στη δευτεροβάθμια αυτές τις ημέρες. Έχουμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιάννη Πάπα Εμμανουήλ, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΣΕΡΕΣ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μόνο που έχω κάποιο πρόβλημα, δεν σας πω καθαρά. Θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση στα σχολεία, στα γυμνάσια και στα λύκεια για σήμερα, αύριο. Έχει ληφθεί κάποια απόφαση? Ναι, κοιτάξτε, είναι καλό να ξεκινήσουμε από κάπου αλλού. Ξέρουμε όλοι ποιες είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε για αυτό το πράγμα. Θα πρέπει δηλαδή την περίοδο αυτή κατά την οποία είμαστε στη μέση περίπου των πανελλαδικών εξετάσεων, όπου τα παιδιά μας δίνουν μάχη για να μπορέσουν να πετύχουν την εισαγωγή τους σε κάποια πανεπιστημιακά ιδρύματα, θα πρέπει να έχουμε και εμείς δηλαδή τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες για να μπορέσουν τα παιδιά να πετύχουν το. Να τους βοηθήσουμε, δηλαδή, να τους βάλουμε και εμείς μαζί με τα παιδιά μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι το εξής, ότι τόσα χρόνια δεν έχει γίνει κάτι ώστε να εξοπλιστούν οι αίθουσες με κλιματιστικά, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή την περίοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολη, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους καθηγητές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι καθηγητές δίνουν την ίδια μάχη, και αυτοί βρίσκονται στον ίδιο χώρο, δεν απολαμβάνουν τη δροσιά των κλιματιστικών, και αυτοί βρίσκονται με τις αίθουσες οι οποίες είναι ζεστές. Και δεν μπορούμε να προσπαθούμε να βρούμε αίθουσες οι οποίες είναι δροσερές, αυτό είναι αδύνατο. Τώρα αναφέρεστε στις οδηγίες του Υπουργείου που λέει να διατεθούν για τις εξετάσεις δροσερές και σκιερές αίθουσες. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές. Ειλικρινά. Θα παίζουμε και τούλι με τον ήλιο, δεν μπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι δροσερές. Πάντως, λοιπόν, σε αυτό που λέγατε, κύριε, σε αυτό που λέγατε λίγο πριν για τον εξοπλισμό των σχολείων και για την κλιματική κρίση, θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη. Τώρα βέβαια πρέπει να πορευτούμε με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Ακριβώς. Οπότε, αύριο οι μαθητές πώς θα δώσουν τις εξετάσεις τους, τις πανελλαδικές? Κοιτάξτε, τώρα με τα μέτρα αυτά που εξήγηλε το Υπουργείο Παιδείας, τα οποία κατά την άποψή μου είναι μέτρα, δηλαδή δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή, ας πούμε, για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Με αυτά τα μέσα που έχουμε, με αυτούς τους ανεμιστήρες της Ευρωπής, κάπως μετριάζεται η τραγική αυτή κατάσταση. Πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα
και εγώ βρισκόμουν στον χώρο του σχολείου και εκεί αντιμετώπισα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τα παιδιά πραγματικά βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν μπορούν να αποδώσουν, νομίζω, με τόση ζέστη. Αλλά υπάρχει, εγώ ήθελα από την εκπομπή σας να αναδείξουμε και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει. Ναι. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα που υπάρχει στα σχολεία. Λειτουργεί ένα βαθμολογικό κέντρο στις ΤΕΡΕΣ των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το οποίο βαθμολογικό κέντρο δεν εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για τους συναδέλφους μου, οι οποίοι βρίσκονται εκεί και βαθμολογούν γραπτά Πανελλαδικών Εξετάσεων. Και αυτό χωρίς κλιματισμό. Δεν είναι 6 ώρες την ημέρα σε ένα τέτοιο χώρο ο οποίος βράζει την κυριολεκτία. Κύριε Παπαμανουήλ, ούτε αυτό έχει κλιματισμό. Φυσικά δεν υπάρχει κλιματισμό. Μήπως θα έπρεπε να γίνει μια άλλη πρόβλεψη, να αλλάξει ο χώρος. Κοιτάξτε, όπως μιλάμε για τα σχολεία, το ίδιο ισχύει για το βαθμολογικό κέντρο, γιατί και αυτό σχολείο. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός, να γίνει μια μελέτη, με την οποία, η οποία βέβαια για να γίνει θα πρέπει να συμβάλλει η περιφέρεια μαζί με τους δήμους, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτές τις αντίξεις συνθήκες. Δεν μπορεί να λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες με κλιματιστικά και οι μόνοι οι οποίοι στους μόνους χώρους που δεν υπάρχουν κλιματιστικά να είναι τα σχολεία. Καταλαβαίνετε. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό, κύριε Παπά Εμμανουήλ. Είναι δύσκολο να εργάζεσαι σε τέτοιες συνθήκες και είναι δυστυχώς και πολλές οι κατηγορίες εργαζομένων που καλούνται να ανταπεξέλθουν. Βέβαια, ναι, και για το δικό σας κλάδο είναι ένα δύσκολο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσετε και πρέπει βέβαια οι διαδικασίες να τηρηθούν, πρέπει και τα γραπτά να βαθμολογηθούν, πρέπει και τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις, όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Βέβαια. Το θέμα ήταν να γινόντουσαν, να μπορούσαν να γίνουν σε καλύτερες συνθήκες. Έτσι, και ακριβώς. Ίσως από εδώ και στο εξής, τώρα που η συζήτηση για την κλιματική κρίση έχει ξεκινήσει και απασχολεί όλο και περισσότερο την πολιτική ατζέντα, ίσως τώρα πρέπει να γίνουν και όλες αυτές οι απαραίτητες επεμβάσεις στα κτίρια, να αλλάξει, μιλάμε για πράσινα κτίρια και κάποια σχολεία να έχουν κάνει κάποιες τέτοιες αλλαγές, αλλά θα πρέπει ίσως να το δούμε συνολικά το θέμα και να ξεκινήσουμε από τα πιο απλά, που είναι ο κλιματισμός. Φυσικά. Τα παιδιά λοιπόν συνήθως αύριο... Στην Ελλάδα περιμένουμε να έρθει το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε την τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται έτσι. Τα παιδιά λοιπόν αύριο θα προσέλθουν στα σχολεία τους για τις πανελλαδικές. Θα έχουν μαζί τους νερά, θα τους δώσουν τα σχολεία, ο Δήμος, έχετε κάποια ενημέρωση? Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια ενημέρωση, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι όσον αφορά τις σχολικές επιτροπές, και εκεί υπάρχει μια λειτουργία, δηλαδή αυτές οδεύουν προς την κατάργηση. Οπότε αντιλαμβάνεστε και εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να λειτουργείται το σύστημα. Κάτι πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να εξοπλιστούν τα σχολεία με τα κατάλληλα μέσα, να δοθούν στα σχολεία τα κατάλληλα εφόδια αυτή την εποχή, όπως νερά. Δηλαδή βασίζονται πάντα στην πρωτοβουλία του σχολείου. Και στο ο διευθυντής του σχολείου έχει χίλια δυο άλλα πράγματα και θα πρέπει να βάλει χρήματα από την του για να εξασφαλίσει για το σχολείο τις μέρες αυτές που έχουμε καύσωνα, τα νερά, τους χυμούς κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί το σχολείο δεν έχει ταμείο? Όχι τα ταμεία πλέον. Ξέρετε, δεν υπάρχουν ταμεία στα σχολεία. Υπάρχουν οι σχολικές επιτροπές, οι οποίες ανήκουν στους Δήμους. Δεν μπορούν λοιπόν να διατεθούν μέσω των επιτροπών. Να δοθεί αυτή η πρόσφατη. Δεν μπορούν να διατεθούν τα χρήματα αυτά μέσω των επιτροπών, ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες που προέκυψαν λόγω καύσωνα. Κοιτάξτε, θα σας πω, είπα και προηγουμένως, υπάρχει μια λειτουργία. Στη λειτουργία των σχολικών επιτροπών. Δηλαδή, εκεί για να εκταμεθούν χρήματα, να δοθούν για τις καθημερινές ανάγκες των σχολείων, πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα προχθές ήρθε η Αιγύπτιο από το Υπουργείο Παιδείας και σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Δηλαδή, προβλέπει κανείς το κακό πριν έρθει αυτό. Έτσι θα έπρεπε να έχει γίνει, κύριε Παπαμανουήλ, αλλά δυστυχώς φτάσαμε εδώ που είμαστε. Το θέμα είναι να ολοκληρωθούν με το καλό οι εξετάσεις των παιδιών. Τώρα τι να πω, να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν μαζί τους κανένα νερά και να
έτσι να προωθίζονται. Mm-hmm. Τώρα στο σχολείο αυτό που κάνουμε εμείς τουλάχιστον είναι να εξασφαλίζουμε τις καταλληλότερες συνθήκες, ανοίγοντας τα παράθυρα, χρησιμοποιώντας αυτούς ανεμιστήρες οροφής. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση δηλαδή. Τώρα μας ήρθε και μία πληροφορία, κύριε Παπαϊμανουλή, ότι ένα σχολείο, το 5ο Λύκειο, αν δεν κάνω λάθος, έχει ζητήσει και από μαθητές να φέρουν ανεμιστήρες στο σχολείο. Να υπάρχει δηλαδή τέτοια έλλειψη. Δεν ξέρω. Υπάρχει και ένα βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν μπορεί το σχολείο να εξασφαλίσει έναν ανεμιστήρα για κάθε μαθητή. Όχι για κάθε μαθητή, αλλά σε κάθε αίθουσα πώς πρέπει να υπάρχουν, 2-3 ανεμιστήρες. Θα αντιμετωπίσουμε και πρόβλημα όσον αφορά το υπερφόρτωση δίκτυο. Στο δικτύου, ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτή την πληροφορία εγώ δεν την έχω διασταυρώσει. Δεν γνωρίζω εάν πραγματικά υπόθηκε κάτι τέτοιο. Θα δούμε. Κύριε Παπαμανουλή, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Και ελπίζω όλα να πάνε κατευχήν αύριο και τις υπόλοιπες μέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Να πάνε όλα κατευχήν για το καλό των παιδιών. Και για να εξασφαλίσουμε και καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εκπαιδευτικούς. Μακάρι. Καλή συνέχεια. Και εμείς θα περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως. Επιστρέψαμε και θα αλλάξουμε θέμα για να μιλήσουμε για κάτι εξίσου σημαντικό. Με την κυρία Σίλβια Νησιούδη, την πρόεδρο των φοροτεχνικών του Νόμου Σερών, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως για τα προβλήματα που έχουν οι φοροτεχνικοί με τις δηλώσεις και όλα αυτά που προκύπτουν. Θα πραγματοποιηθεί και μία σύσκεψη. Κυρία Νησιούδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι τα θέματα που σας απασχολούν και θα απασχολήσουν και τη σύσκεψη. Καταρχήν, φέτος οι δηλώσεις άργησαν πάρα πολύ να ανοίξουν. Άνοιξαν 26 Απριλίου, συνήθως αρχίζουν να ανοίγουν το σύστημα της υποβολής, ανοίγει αρχές Μαρτίου, τέλος Φεβρουαρίου. Άργησαν πάρα πολύ να ανοίξουν. Ανακοινώθηκαν κάποιες ημερομηνίες, οι οποίες δεν είναι εφικτό να εφαρμοστούν. Και οπωσδήποτε, εκτός από το ότι δεν είναι εφικτό γιατί είναι μικρή χρονική περίοδος, από την ώρα που άνοιξε το σύστημα έχει πάρα πολλά λάθη, παραλήψεις. Ακόμα συνεχίζουν να ανεβαίνουν δεδομένα, ενώ είμαστε 11 Ιουνίου, δηλαδή έχουμε φτάσει σχεδόν προς το τέλος, τα νομικά πρόσωπα λήγουν 30-28 Ιουνίου. Σε λίγες μέρες λοιπόν τα νομικά πρόσωπα λήγουν, παρόλα αυτά το σύστημα ακόμα έχει προβλήματα και δεν μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις ή υποβάλλουμε λανθασμένα, χωρίς να είναι δική μας επαιτειότητα. Δηλαδή είναι σε αναμονή κάποιες δηλώσεις, κάποιες υποβάλλονται, έχουν λάθη, θα πρέπει να επιστρέψετε ξανά για μετροποποιήσεις. Σωστά. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι οι τόκοι των καταθέσεων εξακολουθούν να είναι λάθος. Ένα επίδομα έκτακτο που λάβανε οι συνταξιούχοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, ανέβηκε μόλις την προηγούμενη Παρασκευή. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει με όλους αυτούς που ήδη υπέβαλαν δήλωση. Πρέπει να υποβάλουν τραποποιητική και πώς θα ενημερωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και τόσο πώς θα ενημερωθούμε τόσο εμείς όσο και οι ίδιοι οι φορολογούμενοι. Υπάρχουν λάθος και σε καθαρίσεις, τα εκαθαριστικά, σε κάποιες προκαταβολές των επιχειρήσεων. Κάποιοι συνταξιούχοι που έχουν λάβει αναδρομικά από το μετοχικό ταμείο δεν είχε ανεβεί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Τα ποσά δεν ήταν στους κωδικούς. Τι θα γίνει και με αυτούς τους ανθρώπους. Ο ΑΕΔ δεν έχει ανεβάσει ακόμα πρόγραμμα προεργασίας. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλοί φορολογούμενοι που ούτε καν έχουν τις αποδοχές τους ανεβασμένες. Πολλές βεβαιώσεις αποδοχών από διάφορους φορείς έχουν ανεβεί με λάθος ή δεν έχουν ανεβεί καθόλου ή έχουν ανεβεί με λάθος ποσά. Γενικότερα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και λίγη μου λέτε η προθεσμία για τις επιχειρήσεις τέλη Ιουνίου. Τέλη Ιουνίου για τις επιχειρήσεις και 26 τα φυσικά πρόσωπα. Ιουλίου τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία φυσικά πολλά από τα φυσικά, πάρα πολλά, χιλιάδες από τα φυσικά πρόσωπα έχουν υποβάλει δηλώσεις, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι λάθος. Τις πρώτες μέρες δε δεν είχε ανεβεί ούτε το επίδομα του παιδιού, δεν είχαν ανεβεί ούτε κάποια επιδόματα όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και παρόλα αυτά κάποιοι φορολογούμενοι υπέβαλαν. Και είναι πολλοί αυτοί που λαμβάνουν επίδομα τέκνου. Είναι πάρα πολλοί φορολογούμενοι, είναι πάρα πολλά νέα ζευγάρια με παιδιά,
που πρόλαβαν και υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις. Τι θα γίνει με όλες αυτές τις λανθασμένες δηλώσεις. Οπότε όλα αυτά εδώ θα τα συζητήσετε στη σύσκεψη και τι θα ζητήσετε. Αρχικά θα ζητήσουμε ένα λογικό χρόνο υποβολής των δηλώσεων, γιατί αυτή η προθεσμία που έχουν δώσει είναι εντελώς παράλογη, ανέφικτο να εφαρμοστεί. Και από εκεί και πέρα θα ζητήσουμε να μας οπωσδήποτε να στείλουν κάποια μηνύματα, κάποιες ενημερώσεις σε αυτούς που έχουν υποβάλει ήδη μέχρι τώρα λανθασμένες δηλώσεις, προκειμένου να τις διορθώσουν ή να γίνει κάτι άλλο τέλος πάντων. Ζητάμε δηλαδή να αλλάξουν οι προθεσμίες και να δοθεί παράταση. Αυτό και που γίνεται κάθε καλά. Χρόνο. Εκεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν χωριά που είναι κάτω από 500 κάτοικοι και κανονικά οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν την απαλλαγή τους, τη μείωσή τους. Όμως λόγω του ενός λάθους που έχει γίνει στα λεκτικά των χωριών μεταξύ των Δήμων και της ΑΔΕ, δεν παίρνουν την απαλλαγή. Είναι τόσα πολλά τα λάθη. Αν δεν διορθούν δηλαδή, αυτά τα λάθη. Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Νησιώδη, ξεκινάει από το σύστημα του Υπουργείου. Φυσικά. Ναι, σωστά, από την εφαρμογή. Και, ναι, από την εφαρμογή και προκαλούνται όλες αυτές οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που καταλήγουν βέβαια σε εσάς, γιατί έχετε ένα φόρτο εργασίας που πρέπει να φέρετε εις πέρας και δεν φυσικά μπορείτε γιατί. Και τον νέο τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων που βαρύνει ακόμα πιο πολύ την κατάσταση. Mm-hmm. Γιατί τόσο η εφαρμογή έχει λάθη, είναι πρώτη φορά που εφαρμόζεται ο νέος τρόπος, προσπαθούμε να τα εντοπίσουμε και να ενημερώσουμε. Αλλά και μας τρώει πολύ χρόνο το ότι πρέπει να εξηγήσουμε στους πελάτες μας, στους επιχειρηματίες, γιατί βγαίνει τόσο τα καθαριστικά τους φέτος είναι τόσο ανεβασμένα. Mm-hmm. Πότε θα γίνει αυτή η σύσκεψη? Ήταν ένα προγραμματισμός, γιατί έχουμε καλέσει και τους βουλευτές. Επειδή έγινε μια διακοπή, κυρία Νησιώδη, σας παρακαλώ επαναλάβετε. Ήταν να γίνει. Ακόμα είμαστε σε εκκρεμότητα. Μάλλον θα γίνει την Παρασκευή, mm-hmm. αλλά επειδή κάποιοι βουλευτές λόγω των εξελίξεων των τελευταίων ημερών θα παραμείνουν Αθήνα. Θέλουμε να είναι mm-hmm. παρόντες το σύνολο των βουλευτών. Πιθανότατα να το αναβάλουμε και για την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Θα είμαστε σε επικοινωνία και μακάρι να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και να περάσουμε ευθύς αμέσως εμείς και να μιλήσουμε με τον κύριο Μίλτο Πανάγο, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων στις Σέρρες. Κύριε Πανάγο, καλησπέρα. Ο κύριος Πανάγος μ' ακούει? Κύριε Πανάγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και έχουμε λόγω καύσωνα κάποιες αλλαγές στα ωράρια των υπαλλήλων, των υπηρεσιών. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Mm-hmm. Είναι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έτσι, σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε εξωτερικές δουλειές, όπως είναι στην καθαριότητα, όπως είναι στην τεχνική και σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αυτοί λοιπόν προσπαθούμε, είτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας είτε όχι, προσπαθούμε να μην εργάζονται τις ώρες οι οποίες η ζέστη φτάνει στο απροχώρητο. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες θα φτάσουν και 40, 42 και 45 βαθμούς Κελσίου. Όπως είναι αυτονόητο, εκείνες τις ώρες δεν μπορεί να εργάζονται ο κόσμος και να κάνει οποιαδήποτε εργασία εξωτερικά, κάτω από τον ήλιο. Εχθές παράδειγμα υπήρχαν, σε κάποια φάση είχαμε 34-35 βαθμούς και η αίσθηση ήταν 37-38. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες για κάποιον ο οποίος εργάζεται έξω και ειδικά όταν κάνει αποκομιδή απορριμμάτων ή όταν... Ναι, όταν είναι δύσκολη η φύση της εργασίας. Mm-hmm. Έτσι, βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, αυτό το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο, mm-hmm. υπάρχουν σχετικές νομοθεσίες. Εμείς εδώ σαν Δήμο Σερών έχουμε τους εργαζόμενους στην καθαριότητα με 24ωρο βάσεως. Μπορούμε να επιλέξουμε ώρες τις οποίες θα κάνουμε την αποκομιδή. Αλλά οπότε τι προγραμματισμός υπάρχει τώρα? Η αποκομιδή κυρίως γίνεται τις νυχτερινές ώρες, κατά τις νυχτερινές ώρες και στην αρχή της ημέρας, τις mm-hmm. πρωινές ώρες. Τις πολυπρωινές. Για να μην υπάρχει πρόβλημα. Τώρα κάποιες εργασίες που κάναμε το μεσημέρι θα τις μεταφέρουμε και θα τις πάμε λίγο πιο αργά. Εκτός από σήμερα, ας πούμε, παράδειγμα που είναι η λαϊκή, την οποία δεν μπορούμε πρέπει να, γίνουν οι εργασίες καθαριότητας βέβαια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε εκεί αυτά τα απορρίμματα τα οποία θα μείνουν, γιατί θα υπάρξει
δυσκολία σε όλους μας. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα κάνουμε την αποκομιδή κανονικά, κάνουμε την αποκομιδή κανονικά και θα πληρώνουμε και τα σημεία τα οποία πρέπει. Για την καθαριότητα τώρα, σε άλλη υπηρεσία αλλάζει κάτι? Όχι, κοιτάξτε, οι εργαζόμενοι τώρα καλό θα είναι να προσέχουν, το λέω και εδώ για να μ' ακούσουν και όλοι, αν και έχω κάνει τα τηλεφωνήματα. Ναι, ναι, πείτε μας. Θα πρέπει να προσέχουν, τις καιρικές συνθήκες δεν είναι αστεία. Αν κάποιος κάνει κάποια βαριά εργασία εξωτερική εκείνη την ώρα, μην τυχόν και έχουμε κάποιο οτιδήποτε ατύχημα. Καλό θα είναι όταν θα δούμε ότι η ζέστη υπερβαίνει τα κανονικά, θα πρέπει να προσέχουμε και να πηγαίνουμε σε χώρους οι οποίοι θα έχουν δροσιά και να πίνουμε νερά, δροσερά νερά, χυμούς. Όχι μόνο οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, για όλο τον κόσμο είναι αυτό. Mm-hmm. Και λίγο να προσέχουμε. Καλό θα είναι να προσέχουμε την υγεία μας. Τώρα, κύριε Πανάγο, αυτές οι αλλαγές που μας είπατε στην καθαριότητα θα ισχύσουν για όσες μέρες έχουμε καύσωνα? Βεβαίως, για όσες μέρες έχουμε καύσωνα, mm-hmm. δεν θα βγούμε τις ώρες εμείς, τις ώρες στις οποίες έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, όταν θα περάσουν αυτοί οι καύσωνες και αυτά, τότε θα αλλάξουμε πάλι, θα βγαίνουμε κανονικότητα, πάλι θα βγαίνουμε, αλλά θα βγαίνουμε λίγο διαφορετικές ώρες. Mm-hmm. Θα αλλάξουν οι ώρες ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Για να προφυλαχθούν και οι εργαζόμενοι. Πραγματικά, ναι, η ζέστη, η θερμοκρασία έχει ανέβει πολύ και τις μεσημεριανές ώρες ακόμη περισσότερο είναι αισθητή η δυσφορία. Βέβαια. Οπότε πάμε και εμείς σύμφωνα με αυτά πρόγραμμα, τα οποία μας πάει ο καιρός. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους εργαζόμενους να εκτίθονται μέσα σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι λογικό, νομίζω όλο ο κόσμος το καταλαβαίνει. Mm-hmm. Ωραία, κύριε Πανάγωνε. Και ειδικά εργασίες όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον δρόμο και ρίχνουν πίσα, ή είναι αυτοί οι οποίοι τρυπάνε τους δρόμους για να βάλουν κάτι, είναι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Πάντως, δεν υπάρχει πρόβλεψη να μην δουλέψουν, ας πούμε, το πρωινό ωράριο? Ή όχι, βέβαια, δεν χρειάζεται να μην δουλέψει κάποιος. Θα έρθει στην εργασία του διαφορετικές ώρες και θα κάνει και διαφορετικές και εργασίες άμα χρειαστεί. Ναι. Και αυτό που μας λέγατε λίγο πριν, ναι, ότι θα πρέπει να πέσει κάπου πίσω ή για κάποιες εργασίες που βλέπουμε τώρα μέσα στην πόλη να γίνονται. Βεβαίως, μπορούν οι εργαζόμενοι, παράδειγμα, είτε στην τεχνική είτε οτιδήποτε, για να μην αναφέρομαι μόνο στην καθαριότητα, να καθίσουν μέσα και να κάνουν κάποιες εργασίες οι οποίες θα είναι προετοιμασία mm-hmm. ή κάτι άλλο. Να κάνουν κάτι άλλο. Δεν είπαμε να καθίσουν. Να κάθονται. Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό να υπάρξει διευκρίνηση. Όχι, όχι. Είναι διευκρίνηση. Mm-hmm. Δεν κάθεται κανείς. Δεν περισσεύει κανείς. Είμαστε πάρα πολύ λίγα άτομα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και ειδικά σε δύσκολες συνθήκες όπως είναι οι καύσωνες ή είναι τα χιόνια ή είναι οι βροχές. Αυτά χρειαζόμαστε τους ανθρώπους μας. Οι οποίοι και αυτοί δεν θέλει κανείς να καθίσει. Και πρέπει να τους προσέχουμε, αλλά, κύριε Πανάγο, γιατί αυτό, ναι, που είπατε, είστε και λίγοι. Να προσέχουμε για να έχουμε. Ναι, ναι, να προσέχουμε. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο mm-hmm. πράγμα το οποίο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Οπότε, καλό θα είναι να προσέχουμε όλοι μας. Ωραία, κύριε Πανάγο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την επικοινωνία. Και βοηθήστε με λίγο. Ωραία, θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε και με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Κέισο, που θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως για το θέμα της λειτουργίας των σχολικών μονάδων εν μέσω καύσωνα. Κύριε Κέισο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Και έχουμε μία απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων στο Δήμο Σερών, ναι, η οποία αφορά και την αυριανή ημέρα. Και την λίγο Πέμπτη. Τα δεδομένα τα οποία είχαμε και τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αλλά και τις συστάσεις από την πολιτική προστασία, προσπαθήσαμε να πάρουμε την απόφαση αυτή η οποία θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα στις σχολικές μονάδες mm-hmm. και στην υγεία των μικρών παιδιών, γιατί στην ουσία αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα νήπια και τα δημοτικά,
αλλά και δεν θα μπορούμε, δεν θα προκαλέσουμε τα μέγιστα προβλήματα στους εργαζόμενους γονείς, γιατί και αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο πάντα παίζει τον ρόλο στην λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Έτσι αποφασίσαμε να σταματήσουμε τη λειτουργία της ολοήμερης βάρδιας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων, για να μπορέσουμε και να διασφαλίσουμε ότι κατά τις σημερινές ώρες που υπάρχει μεγάλη έξαρση του κάστονα, ότι τα παιδιά δεν θα βρίσκονται σε σχολικούς χώρους αλλά σε σπίτια τους. Πάντως, κύριε Κίσοχο, μία αναστάτωση προκλήθηκε από την απόφαση αυτή, γιατί ελήφθη αργά, χθες το βράδυ. Κάποιοι γονείς δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν, ίσως δεν ελέγξαν και τα mail τους. Ισχύει. Κάποιοι το πληροφορήθηκαν το πρωί την ώρα που άφησαν το παιδί στο σχολείο. Είναι ώρα που πάρθηκε και απόφαση σε όλους τους Δήμους, τουλάχιστον στην περιφέρεια Αιγαίων Τεσσερών. Και πάντοτε υπάρχουν φαινόμενα τα οποία πρέπει να προσμετρήσουμε όλα τα δεδομένα. Οι αποφάσεις παίρνονται αργά, ακόμα και στα χιόνια και στους παγιτούς. Βραδινές ώρες παίρνονται οι αποφάσεις και προσπαθούμε να ενημερώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα θέλω να σας πω ότι το απόγευμα, για ποιο λόγο πάρθηκε και αργά. Το απόγευμα υπήρχε μια υπουργική σύσκεψη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα ήταν και οι συστάσεις από την σύσκεψη αυτή. Έχοντας λοιπόν και αυτά τα δεδομένα, συνειδητοποιώντας και με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών και με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμισης Εκπαίδευσης, σταθμίσαμε τα στοιχεία και τα δεδομένα και αποφασίσαμε την πάρση της λειτουργίας του ολόκληρου σχολείου. Τώρα, αύριο έχουμε βέβαια και... πριν περάσουμε στην αυριανή μέρα που αφορά και πανελλαδικές, έχουμε τα σχολεία, τα οποία υπάρχει θέμα κτηριακό όσον αφορά τους κλιματισμούς. Και έχει ξεκινήσει μια τέτοια κουβέντα. Δεν υπάρχουν ανεμιστήρες, κλιματιστικά δεν υπάρχουν, σε μια-δυο αίθουσες αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν ανεμιστήρες. Αυτή η κουβέντα από πού ξεκίνησε? Από την εκπαιδευτική κοινότητα. Γιατί μιλήσαμε και με την Όχι, εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια αιτήματα για κλιματιστικά εντός των αιθουσών, γιατί η εκπαιδευτική κοινότητα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν προβλέπεται χρήση κλιματιστικού μέσα στις αίθουσες. Αυτό θα πρέπει να... σίγουρα θα έρθετε σε επικοινωνία, αλλά εμείς που μιλήσαμε και με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας, μας είπαν ότι οι συνθήκες είναι σίγουρα δύσκολες για τα παιδιά, αλλά είναι και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να εργαστούν σε συνθήκες καύσωνα, χωρίς να έχουν μέσα να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι τα κλιματιστικά και οι ανεμιστήρες. Ούτε ανεμιστήρες έχουν όλα τα σχολεία. Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει πρόβλεψη από το Δήμο να παρέμβει κάπως και στο τέλος της σχολικής χρονιάς τώρα, αλλά και για την επόμενη. Η χρηματοδότηση που έχουμε για τα σχολεία, κύριε Καθά, είναι 232.000 ευρώ για όλο το χρόνο. Το θυμάμαι και οι 58 πήγαν στον προβατά λόγω του προβλήματος που είχαμε με τους οβάδες. Το βέβαια και ήταν αυτό το δεδομένο ότι λύθηκε άμεσα ένα πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτά τα ελάχιστα χρήματα για 98 σχολικές μονάδες. Αν λοιπόν θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι το μείζον πρόβλημα των σχολείων είναι τα κλιματιστικά, μπορούμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει κάποιο αίτημα. Εγώ δεν έχω κάποιο τέτοιο αίτημα. Επίσης τα σχολεία είναι γνωστό ότι δεν έχουν κλιματιστικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν υπάρχει και τέτοια πρόβλεψη. Ίσως θα έπρεπε να αλλάξει και με τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική κρίση και με την άνοδο των θερμοκρασιών χρόνο με το χρόνο που είναι μεγαλύτερες στην καλοκαιρινή περίοδο. Ίσως θα ξεκινήσει μια συζήτηση. Εγώ προσωπικά θα στηρίξω ένα τέτοιο αίτημα όταν θα γίνει σαν κλάδος εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, να αυξηθεί η χρηματοδότηση και να προβλεφθεί ένα κονδύλι και να περαστεί κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία. Θα το στηρίξω ειλικρινά και ανοιχτά. Αλλά δεν μπορεί να το ζητάμε από το Δήμο με ιδίους πόρους, δεν έχουμε 230.000 και 98 σχολικές μονάδες να προτεραιοποιήσουμε τα κλιματιστικά. Γνωρίζοντας βέβαια ότι τα σχολεία κλείνουν κιόλας τώρα σε δύο μέρες, ενώ υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Ναι, δεν θα διαφωνήσουμε, απλά και ο καύσωνας είναι ένα από αυτά και όσο περνάνε τα χρόνια βλέπουμε ότι ήδη από τέλη Μαΐου αρχίζει η θερμοκρασία να ανεβαίνει πάρα πολύ. Και να έχουμε δηλαδή συνθήκες καύσωνα τα τελευταία χρόνια. Τώρα... Πάντως που μας δίνεται τη δυνατότητα να μπορούμε να εκφράσουμε δημόσια και να γνωρίζουν και όλοι οι πολίτες ότι έχουμε υπηρεσιακή αναφορά την τεχνική υπηρεσία για προβλήματα στις σχολικές μονάδες ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ και επίσης κρατική χρηματοδότηση 230 χιλιάρικα. Οπότε
κάθε φορά που μας δίνει τη δυνατότητα εμείς να εκφράζουμε την άποψη και να βάζουμε στο δημόσιο διάλογο ότι η ασφάλεια των σχολείων πρέπει να είναι κεντρική γραμμή και νούμερο ένα ζήτημα για όλες τις τοπικές κοινωνίες, εγώ θα το αναφέρω κάθε φορά και για να μην θεωρηθεί ότι είναι και πολιτικό το ζήτημα, να πω ότι είναι διαχρονικό, δεν έγινε ξαφνικά. Ναι, πείτε μου ξανά λίγο τον αριθμό, το νούμερο των αναγκών. 15, περίπου 15 εκατομμύρια είναι οι συνολικές ανάγκες. Το γνωρίζουν όλοι γιατί δεν έγινε τώρα. Έγινε από πέρυσι το καλοκαίρι. Μια εκτεταμένη υπηρεσιακή αναφορά βγάζει ανάγκες περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Και εμείς πρέπει να πορευτούμε με τις 232. Ναι, και το ξαναλέω ότι δεν είναι κάτι το οποίο έγινε πρόσφατα. Είναι, υπήρχε μια κεντρική γραμμή όλα τα χρόνια στο δημόσιο, στο ελληνικό δημόσιο, ότι δεν προέβλεπε τη συντήρηση κτηρίων. Αλλά αυτά τα κτίρια επειδή παλιώνουν συνεχώς, νομίζω ότι ήρθε τώρα η ώρα να κάτσουμε όλοι μαζί, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι πολιτευτές, οι φορείς, οι εκπαιδευτικοί, να δώσουμε ένα μήνυμα ότι χρήζει άμεση προτεραιότητας να δοθεί παραπάνω χρηματοδότηση για τις σχολικές μονάδες. Ναι, νομίζω εκεί πρέπει να προσανατολιστούμε έτσι όπως βαίνουν τα πράγματα. Και να έρθουμε λίγο τώρα κύριε Καΐσογλου και στο θέμα της δευτεροβάθμιας της αίθουσας της σχολικής. Αύριο έχουμε πανελλαδικές, συνεχίζονται οι εξετάσεις και πρέπει και αυτά τα παιδιά υποψήφοι να δώσουν εξετάσεις μέσα σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες, με μεγάλες θερμοκρασίες. Και όπως είπαμε και πριν, χωρίς μέσα αντιμετώπισης, λιγοστοί ανεμιστήρες. Και μάλιστα, όπως μου είπε λίγο πριν και ο κύριος Παπαεμμανουήλ, οι διευθυντές θα πρέπει να φροντίσουν για τυχόν νερά να υπάρχουν, χωρίς να υπάρχει ταμείο. Τα λεφτά των σχολικών επιτροπών δεν επαρκούν και για αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ευχόμαστε ολόψυχα πρωτίστως καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν τις εξετάσεις τους. Πρωτίστως γιατί έχουν το δικό τους άγχος αυτή τη στιγμή και τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Να πω ότι οτιδήποτε έτοιμο υπήρχε για ανημητήρα στις σχολικές επιτροπές προσπάθησε να εξυπηρετηθεί άμεσα. Και επίσης αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι εξετάσεις δίνονται τις πρωινές ώρες και ως συνήθως το αργότερο μέχρι τις 11 έχουν τελειώσει. Δεν νομίζω ότι 8 με 11 έχει τόσο μεγάλο κάψιμο μέσα στα σχολεία. Βλέπω ότι δίνει μέγιστη θερμοκρασία περίπου 35 με 36 βαθμούς, οπότε τις πρωινές ώρες 8 με 11 δεν νομίζω ότι είναι τόσο εκτεταμένη η θερμοκρασία. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για διανομή νερών ή χυμών στους μαθητές? Σε όλα αυτά τα σχολεία υπάρχει κηλικείο, κυρία Καθά. Νομίζω ότι κρύο νερό, ακόμα και να κάναμε διανομή, ο Δήμος δεν έχει κάποιο ψυγείο, θα είχε ζηταθεί. Σίγουρα αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει είτε σε ψυγεία είτε σε οτιδήποτε, θα παρέμβουμε άμεσα να κάνουμε κοινή μεταφορά. Απλά είμαστε σε επικοινωνία και με διευθυντές και με τον διευθυντή εκπαίδευσης και τους διευθυντές εκπαίδευσης. Οτιδήποτε μας ζητηθεί, οποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει να κάνουμε, είστε σίγουροι ότι θα την κάνουμε άμεσα, όπως έχουμε πράξει και στα υπόλοιπα ζητήματα που προέκυψαν. Οπότε κύριε Καΐσογλου, παραμένει η απόφαση για αναστολή στα ολοήμερα και ισχύει μέχρι πότε? Μέχρι την Πέμπτη, γιατί τελείως την Παρασκευή κλείνουν και τα σχολεία. Μέχρι την Πέμπτη λοιπόν. Και υπάρχει περίπτωση να ληφθεί κάποια απόφαση αργά το βράδυ για να μην λειτουργήσουν από το πρωί τα σχολεία, ανάλογα με τις συνθήκες? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια. Η σύσκεψη που κάναμε με τη Δήμαρχο, με όλες τις ενδείξεις, γιατί σήμερα έβγαλε και το Υπουργείο Παιδείας συστάσεις. Πουθενά οδηγίες, δεν είναι, ναι. Με την διυπουργική σύσκεψη που έγινε και με την πολιτική προστασία θα λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία μέχρι το τέλος, απλά δεν λειτουργούν τα ολοήμερα. Οπότε τελευταία εβδομάδα. Για να πω και εσείς ότι μας ζήτησαν να μην κλείσουμε και τα σχολεία ολοκληρωτικά, γιατί τα σχολεία έχουν και γιορτές και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για τα παιδάκια αυτές οι γιορτές, ο αναμνητικός έπαινος, είναι κάτι το οποίο το περιμένουν όλη τη χρονιά. Δεν μπορούμε να τους το στερήσουμε. Βέβαια. Να το κάνουμε όσο πιο εύκολο γίνεται. Κάποιες ίσως γίνουν και απογευματινές ώρες με τη δροσιά, ανάλογα το κάθε σχολείο τι προγραμματισμό έχει. Πάντως είμαστε εδώ να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε οποιοδήποτε αίτημα υπάρχει για να διευκολύνουμε όλη αυτή τη διαδικασία για τις επόμενες τρεις μέρες. Αυτό θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο τέλος. Τελειώνει η σχολική χρονιά, όπως είπατε κι εσείς, και ίσως είναι η ευκαιρία τώρα που τελειώνει η σχολική χρονιά να ξεκινήσει ο διάλογος για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων. Αυτό που μπορώ να πω στους ιερέους πολίτες που μας παρακολουθούν είναι ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προεργασία και τρέχουμε με ρυθμούς που δεν ξέρω αν έχει ξανατρέξει η Σχολική Επιτροπή και ο Δήμος Ιερών, για να περάσουν μια σειρά έργων επισκευαστικών στα σχολεία και μέσα στο καλοκαίρι να γίνουν για πρώτη φορά τόσα πολλά μαζεμένα έργα,
για να προλάβουμε τη νέα σχολική χρονιά. Μακάρι όλα να πάνε κατευθείαν. Κύριε Κεϊσόλ, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό να είστε μεσημέρι, καλά και εσείς. Γεια σας. Και εμείς στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2.30 εδώ στο δίκτυο τηλεόραση. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή «Πες το στην κυρία Στέλλα». Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.